τρένο τώρα. Αυτό παίζει να φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Ελπίζω να ακούγομαι επίσης. Ήτανε να φύγω 2 η ώρα και έφυγα 4. Έχασα δηλαδή 2 τρένα. Το πρώτο το έχασα επειδή κάποιος χτύπησε σε μία στάση πριν από τη δική μου. Οπότε καθυστέρησε το τρένο που ήταν να έρθει το δικό μου, γιατί έγινε θέμα με τις ράγες κλπ. Και το επόμενο που ήρθε μετά από μία ώρα το έχασα γιατί ήρθε νωρίτερα από ό,τι περίμενα ουσιαστικά. Στην ανακοίνωση έλεγε ότι θα ερχόταν 2:49 και έφυγε 2:46 και δεν είχα χρόνο να πάω από το σταθμό στην πλατφόρμα. Και το έχασα. Δηλαδή έκλεισαν οι πόρτες μπροστά μου. Έπρεπε να περιμένω άλλη μια ώρα και το πήρα αυτό το τρένο 4 η ώρα. Τελικά. Δεν ξέρω γιατί φοράω τα γυαλιά στο κεφάλι μου. Έχει 0% ήλιο. Και είναι και ένας τύπος πίσω μου, ο οποίος μεταλλάς μου φαίνεται. Οπότε αυτό παίζει να του φαίνεται full περίεργο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν με νοιάζει. Κατευθύνομαι προς το Λονδίνο τώρα. Θα πάρει μία ώρα, μία μισή νομίζω. Και εκεί θα πάρω το μετρό και μετά θα πάρω άλλο ένα τρένο. Γενικά αυτή η εμπειρία με έχει κάνει να μισήσω τα τρένα και λέω γιατί δεν οδήγησα, αλλά τέλος πάντων. Το να οδηγήσω ήταν πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο χρονοβόρο και πολύ πιο ακριβό και πολύ πιο κουραστικό, οπότε τρένο. It is. Είναι και άλλη τύπη εδώ στο βαγόνι, κάτι αγόρια. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχει πολύ κόσμο και εγώ έτσι το περίμενα και λιγότερο δηλαδή. Αλλά ναι, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα πράγματα. Θα αρχίσει να έρχεται πιο πολύς κόσμος σιγά σιγά να παίρνει τα μέσα και λοιπά να ταξιδεύει. Αυτά. Yes, the thrill is gone, gone, gone to stay. Στην τελευταία μου στάση, δηλαδή το τελευταίο τρένο και αυτό, στην τελευταία ευθεία για να φτάσω στο προορισμό μου. Το μετρό ήταν πιο κουραστικό από ό,τι περίμενα, η αλήθεια είναι, αλλά τα καταφέραμε και είχε και πάρα πολύ κόσμο. Τα περίμενα αλλιώς στο μυαλό μου, γιατί είχα να πάω και πάρα πολύ καιρό. On 61016. We'll sort it. See it, say it, sort it.